Γεια σας φίλοι του καναλιού για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε σήμερα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, την οποία προσέμενα πάρα πολύ καιρό και εγώ και ο Μιχάλης. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον ομότιμο καθηγητή, πρώην πρίτανη και συγγραφέα του βιβλίου «Ελληνισμός και λαδικό κράτος», κύριο Γεώργιο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, χαίρετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας. Η αφορμή αυτή την εκπομπή είναι το εκπληκτικό βιβλίο από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει φέτος, «Ο Ελληνισμός και ο Λαδικός Κράτος», όπως προείπα, στο οποίο γίνεται μια εντελεχής μελέτη όσον αφορά την πολιτισμική ιδιαιτερότητα και αντίληψη και κοσμοθεωρία του Έλληνα. Οπότε, ας πούμε κατευθείαν στο ψητό και ας αρχίσουμε να ρωτήσουμε ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ελληνική κοσμοθεώρηση στην εποχή την οποία το έθνος μας ήταν πόδουλο στους Τουρκούς και κατά πόσο αυτή η ιδεολογία σχετίζεται με την αρχαία Ελλάδα και με τη μετέπειτα Βυζαντινή εποχή. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι ο ελληνισμός της τουρκοκρατίας ζει την αρχαιότητα. Το τέλος της αρχαιότητας για τη Δύση είναι ο 4ος αιώνας μετά Χριστόν, όταν η Δυτική Ρώμη περιέρχεται στη φεουδαρχία. Το τέλος της αρχαιότητας για τον ελληνικό κόσμο συμπίπτει με το τέλος της τουρκοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Εάν δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε ως μέτρο για την προσέγγιση της κοσμοϊστορίας μία παρέκκληση και μάλιστα στις εσχατιές της δεσποτείας, όπως είναι ο φεουδαλικός μεσαίωνας της Δύσεως, θα πρέπει να αναζητήσουμε, όπως κάνουμε και γι' αυτό άλλωστε, τα θεμέλια τα οποία μας επιτρέπουν να μιλάμε για συνέχεια ή για μη συνέχεια. Τα θεμέλια λοιπόν αυτά είναι αφενός τα πραγματολογικά, με την έννοια του ποια κοινωνία, το είδος της κοινωνίας που ζούμε, και το δεύτερο αυτό που αποτελεί την ταυτοτική μας, την πολιτισμική μας αναφορά, την πολιτισμική μας ταυτότητα. Διότι, παραδείγματος χάρη, και οι Άραβες έζησαν για πάρα πολύ χρόνο μετά την κατάκτηση των ελληνικών εδαφών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στα ίδια θεμέλια με τον ελληνικό κόσμο, αλλά άλλαξαν ταυτότητα. Η έννοια λοιπόν της συνέχειας και ο ισχυρισμός ότι τελειώνει η σε μας αρχαιότητα στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές για τη Μικρά Ασία του 20ου, εδράζεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες την περίοδο της τουρκοκρατίας ζουν με θεμέλια κοινωνία την πόλη, το κοινό, αυτό που κακώς αποκαλείται κοινότητα, όπως και οι Έλληνες στην κλασική εποχή και οι Έλληνες του Βυζαντίου. Από τις απαρχές τους δηλαδή χρησιμοποιούν και επικαλούνται για την ταυτότητά τους, την πολιτική τους ταυτότητα, την θεμέλια κοινωνία της πόλης και όχι ένα κράτος έθνος. Ένα είναι αυτό. Η πόλης όμως έχει στο εσωτερικό της ορισμένα χαρακτηριστικά ιδιώματα. Παραδείγματος χάρη, το είδος της πολιτείας, που σημαίνει το είδος του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Αυτό το σύστημα είναι ανθρωποκεντρικό. Τι σημαίνει ανθρωποκεντρικό? Σημαίνει είναι κοινωνία με ελευθερία. Όχι μόνο είναι δε κοινωνία με ελευθερία και όχι δουλοπαρικία, παραδείγματος χάρη, ή δουλεία, διότι όταν έρχεται η στιγμή να διερωτηθούν ποιος αποφασίζει για τα κοινά μας πράγματα, δεν λένε αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, λένε αποφασίζουμε εμείς όλοι μαζί. Δηλαδή,
όχι μόνο ζουν την αρχαιότητα με την έννοια της θεμέλιας κοινωνίας της πόλης, όχι μόνο τη ζουν με την έννοια της χρηματιστικής, της νομισματικής οικονομίας που είναι η προϋπόθεση για να είναι κανείς ελεύθερος, αλλά έχουν επίσης και το θεμέλιο της ευθύνης, δηλαδή αποφασίζουν αυτοί για την κοινή τους μοίρα και όχι κάποιοι μονάρχες. Με άλλα λόγια, ζουν την αρχαιότητα και στο επίπεδο της πολιτείας, της δημοκρατίας, η οποία μάλιστα πρέπει να πούμε και μία άλλη κεφαλαιώδη διαφορά, ότι η δημοκρατία όχι μόνο δεν τελειώνει τον 4ο π.Χ. αιώνα που ισχυρίζονται διάφοροι θεωρητικολογώντας δήθεν φιλόσοφοι για να δοξάσουν και να νομιμοποιήσουν την αναγέννηση και το διαφωτισμό, αλλά συγχρόνως με σταδιακά στην περίοδο της Οικουμένης, δηλαδή μετά τον Αλέξανδρο και κυρίως από την αρχή του Βυζαντίου, πάβει να υπάρχει η δουλεία στον ελληνικό κόσμο. Δεν μιλάμε για την απελευθέρωση στο τέλος του 19ου αιώνα των δουλοπαρήκων στη Ρωσία ή στο τέλος επίσης του 19ου του 20ου αιώνα στη Δύση, την απελευθέρωση των πληθυσμών από την δουλοπαρικία και το τέλος της δουλείας. Έχει τελειώσει η δουλεία και έχουν γίνει όλοι πολίτες των πόλεων στον Βυζαντινό κόσμο. Και έτσι εισέρχονται και στην τουρκοκρατία. Η τουρκοκρατία λοιπόν έχει το ιδιαίτερο ανθρωποκεντρικό καθεστώς της καθολικής ελευθερίας με την έννοια ότι όλοι είναι πολίτες και συγχρόνως της δημοκρατίας και μάλιστα της εφαρμογής της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία. Πράγμα που δεν το έχει η αρχαία δημοκρατία, η αρχαιότατη μάλλον, δηλαδή των κλασικών χρόνων όπως η Αθήνα και βεβαίως δεν το έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Αυτό είναι το θεμέλιο μέρος της ιδιοπροσωπείας των Ελλήνων της τουρκοκρατίας. Αλλά το άλλο είναι η ταυτότητα. Όταν μιλάμε για έθνος, είναι τόσο το έλλειμμα, το γνωσιολογικό έλλειμμα της νεωτερικότητας, που δεν γνωρίζει καν να ανιχνεύσει τα φαινόμενα τα οποία λειτουργήσαν για να βγει ήδη από τη φεουδαρχία. Μας λέει ότι το έθνος είναι επινόηση του κράτους. Βεβαίως υπάρχει μια πονηριά εδώ, μια ιδεολογική βάση δηλαδή. Ποια είναι αυτή? Ότι αυτοί που κυριάρχησαν στο κράτος, το κράτος έθνος όπως λέγεται, μετά την απολυταρχία, είναι εκείνοι που μέσα στην απολυταρχία, δηλαδή οι ανθρωποκεντρικοί θύλακες, οι έμποροι, οι εργαζόμενοι ελεύθεροι σε συντεχνίες κλπ. Αυτοί λοιπόν, διαβάζοντας και την αρχαία ελληνική γραμματεία, στοχάστηκαν με τους όρους του ανήκειν σε μία πολιτισμική κοινότητα και όχι του ανήκειν στον φεουδάρχη, στον δεσπότη δηλαδή, στον απολυταρχικό άρχοντα, όπως συνέβαινε στην περίοδο προηγουμένως της φεουδαρχίας. Στοχαζόμενοι λοιπόν με όρους πολιτιστικής ταυτότητας και όχι του ανήκειν σε έναν φεουδάρχη, προέτειναν αυτό το επιχείρημα της συλλογικής ταυτότητας, που σημαίνει του έθνους, απέναντι στο φεουδάρχη και είπαν «Δεν θα είσαι εσύ ο απόλυτος μονάρχης, δεσπότης, ιδιοκτήτης μας», αλλά θέλουμε να είναι το κράτος που θα έχει ως σκοπό το έθνος, αλλά που θα είμαστε εμείς οι μονάρχες. Δηλαδή, ενώ το έθνος και στη Δύση γεννήθηκε μέσα στην απολυταρχία εναντίον της απολυταρχίας του κράτους, ως φυσικό φαινόμενο δηλαδή που έχει να κάνει με την ελευθερία του ανθρώπου, έρχονται μετά αυτοί οι ηγέτες και για να νομιμοποιήσουν την απόλυτη μοναρχία, την εκλόγιμη πια, τι λένε? Ότι εμείς φτιάξαμε το έθνος ως κράτος και θα υπάρχει το έθνος ενόσο χρειάζεται αυτό το κράτος, δηλαδή αυτό το πολιτικό σύστημα εν τέλει
την νομιμοποίηση. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό θέλει να πει ότι μην τολμήσετε και μας αμφισβητήσετε το έθνος, το πολιτικό σύστημα του μονάρχη, της μοναρχίας, γιατί θα χάσετε την ιδιότητα του έθνους που σας σερβίραμε. Είναι λάθος. Όταν θα μιλήσουμε για το έθνος του κράτους, έχουμε κατά νου ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για μας. Όταν θα μιλήσουμε για το έθνος της κοινωνίας, έχουμε κατά νου ότι εμείς αποφασίζουμε για το τι είναι εθνικό, τι συνάδει δηλαδή με το κοινό συμφέρον. Άρα λοιπόν αυτή η ιδεολογική απάτη είναι που θέλει να καλλιεργήσει αυτή την αντίληψη και την νομιμοποίηση της κρατικής μοναρχίας. Στον αντίποδα διδάσκω ότι το έθνος είναι ένα φυσικό φαινόμενο που γεννιέται, αναδεικνύεται εκεί που υπάρχει ανθρωποκεντρισμός, κοινωνίες με ελευθερία, είναι η αναφορά στο ανήκειν σε μια πολιτισμική κοινότητα, όπως είναι οι Έλληνες, οι Γερμανοί κλπ, που έχει όμως επίσης πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή θέληση συγκρότησης ως κράτος εν προκειμένου, άρα να αυτοκαθοριζόμαστε εμείς. Αλλά αυτό σημαίνει να αυτοκαθοριζόμαστε έναντι των άλλων κρατών, εθνών. Στο εσωτερικό τίθεται το ερώτημα ποιος αποφασίζει για τη συλλογική μας μοίρα. Και αυτό είναι το είδος του πολιτικού συστήματος που δεν θέλουν να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση οι νεότεροι. Και θα έλεγα ότι όσον αφορά την εθνικερσία, δηλαδή την ελληνική επανάσταση, ενώ στην ουσία μπήκαμε με τους όρους της δικιάς μας ιδεολογικής και πολιτικής συγκρότησης, δεν υπήρξε μετά ένας προσετερισμός αυτών των αλότριων ιδεολογιών. Ποιοι στα συντάγματα, ας πούμε, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, δεν έχουν έναν δυτικό, ας πούμε, χαρακτήρα, ο οποίος είναι λίγο ξένος ως προς τις δικές μας παραστάσεις? Όχι, δεν είναι καθόλου. Mm-hmm. Τα συντάγματα της Επανάστασης δεν εμπνέονται από τη Δύση, και από καμία Δύση, διότι η Δύση δεν έχει συντάγματα αυτή την εποχή. Δεν έχει συντάγματα, είναι απολυταρχίες τα κράτη της Δύσεως. Αυτό που επιχειρεί η Γαλλική Επανάσταση, να συντάξει ένα σύνταγμα, δηλαδή να συντάξει νόμους που δεν θα επιτρέπουν στο μονάρχη να αποφασίζει ως ιδιοκτήτης το κράτος είμαι εγώ, δεν πετυχαίνουν, διότι είναι πρόωρα. Η Γαλλική Επανάσταση στο επίπεδο της πολιτικής στόχευσης ήταν πολύ πρόωρη. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πετύχει, γι' αυτό και τα υποτιθέμενα συντάγματα ήταν καταστατικοί χάρτες που δεν βρήκαν ποτέ πεδίο εφαρμογής. Να προσθέσω δε ότι όλα αυτά τα συντάγματα εμπνέονται από την προσολόνια, το λένε οι ίδιοι, εποχή. Δηλαδή είναι εκλόγιμες μοναρχίες. Αντί δηλαδή για την απολυταρχία και τη συνταγματική μοναρχία που διακινούσαν οι άλλοι διαφωτιστές, να το διευκρινίσουμε αυτό, έρχεται η Γαλλική Επανάσταση και λέει όχι, θα κάνουμε τη Ρεπούμπλικα, δηλαδή την αβασίλευτη, την μη μοναρχευόμενη μοναρχία, την εκλόγιμη μοναρχία. Και εκεί εμπνέονται από την εποχή του Σόλωνα, που είναι ακριβώς αυτό, εκλόγιμες μοναρχίες. Γι' αυτό και όταν συλλαμβάνονται οι σύντροφοι του Ρίγα από τις αυστριακές αρχές και ανακρίνονται, τους θέτουν το ερώτημα γιατί είχατε τόσο καλές σχέσεις και αγαπούσατε τους Ιακωβίνους, δηλαδή την πιο ακραία για την εποχή εκδοχή της Γαλλικής Επανάστασης. Και η απάντηση που δίνουν είναι ότι αυτοί δημιούργησαν ένα σύνταγμα που εμπνέονταν από τη δική μας εποχή του Σόλωνα, για να αντιτείνουν και να πούν ότι εμείς δεν εμπνεόμαστε από το σύνταγμα του Σόλωνα, από τη μοναρχία, αλλά από το Περικλή, δηλαδή από τη δημοκρατία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Έλληνες ζούσαν τη δημοκρατία κατά το μάλλον ήτον
στην περίοδο της τουρκοκρατίας και αυτό που θέλανε ήταν να συγκροτήσουν το δικό τους κράτος, το εθνικό κράτος, γιατί στο έθνος υπάρχει το πολιτικό στοιχείο για να γίνει η εθνότητα έθνος, για προκειμένου να εγκαθιδρύσουν και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα δημοκρατία. Αυτό μας το κάνει ο Ρήγας στην ελληνική δημοκρατία του. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η ελληνική επανάσταση δεν έρχεται, όχι γιατί δεν επικοινωνεί, αλλά έρχεται να πραγματοποιήσει το δικό της σκοπό, το δικό της πρόταγμα, που τοποθετείται στον αντίποδα της δυτικής, της ευρωπαϊκής εν συνόλο, δηλαδή, γιατί και οι Σλάβοι το ίδιο πρεσβεύουν. Έρχονται να πραγματοποιήσουν λοιπόν το δικό τους πρόταγμα, το οποίο τι είναι, είναι η κοσμόπολη. Η κοσμόπολη είναι ένα κράτος για το οποίο δεν θέλει κανείς να συζητήσει σήμερα, είναι όμως ένα κράτος το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο της οικουμένης, της ελληνικής φάσης της οικουμένης, αυτής που αρχίζει από τον Αλέξανδρο και τελειώνει στο τέλος της τουρκοκρατίας, σε συνθήκες εθνικής κατοχής, όπως με τη Ρωμακρατία, αλλά τελειώνει τότε. Αυτή λοιπόν η διαφορά είναι κολοσιαία. Οι μεν εισέρχονται για πρώτη φορά στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή αποτινάσουν τη φεουδαρχία σταδιακά για να αποτελέσουν, να συγκροτήσουν ανθρωποκεντρικές κοινωνίες πρώιμες, έτσι, γι' αυτό και υιοθετούν τη μοναρχία. Σκεφτείτε ότι οι Ιακωβίνοι που υιοθετούν τη μοναρχία, την εκλόγιμη μοναρχία, για να γίνει πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη και να μην διαπλέκεται ή εμπλέκεται σε αντιμαχίες με τους ολοκληρωτισμούς, ναζισμό, φασισμό και άλλους, χρειάστηκαν 2 αιώνες, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το πρόταγμα, το ριζοσπαστικό πρόταγμα της Γαλλικής Επανάστασης έρχεται να γίνει αδιαμφισβήτητο στην Ευρώπη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία. Δηλαδή ο 20ος αιώνας είναι που εισάγει ουσιαστικά προς το τέλος του κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο την Ευρώπη στον ανθρωποκεντρισμό, τον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν στην περίοδο της τουρκοκρατίας ζει το Βυζάντιο, ζει την εικόνα της οικουμένης, άρα είναι στο τελικό στάδιο. Φανταστείτε δηλαδή ότι σε επίπεδο ανθρώπου, ατόμου, ο ένας να είναι στο στάδιο της ηλικίας των 5, 6, 7 ετών και ο άλλος να είναι στο τελικό στάδιο της οριμότητάς του στα 60, 70 και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε επομένως τη διαφορά φύσεως που υπάρχει μεταξύ του ελληνικού κόσμου της εποχής της Επανάστασης και μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας και της Δύσεως, της Ευρώπης γενικά. Πάντως, κύριε Κοντογιώργη, σε ζητήματα, ας πούμε, οργάνωσης του κράτους, λόγω χάρη διάκριση των εξουσιών, δικαστική ανεξαρτησία κτλ., ή ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας που λέτε, δηλαδή ένας γραπτός κατάλογος δικαιωμάτων και ελευθεριών, υπήρχαν στα γαλλικά συντάγματα, στη διακήρυξη δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Οπότε βλέπουμε ότι και τα ελληνικά συντάγματα μετέπειτα κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Τι εννοείται, ότι ο ελληνικός κόσμος δεν είχε γνώση της διάκρισης των εξουσιών, δεν είχε γνώση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων και τα πήρε από τη Δύση. Τα ελληνικά συντάγματα είναι κοσμοπολιτιακά διαρθρωμένα. Δηλαδή έχουν ως θεμέλιο την πόλη και στο εσωτερικό έχουν και μία εναρμονιστική κεντρική πολιτική εξουσία. Ένα νεότερο σημερινό σύνταγμα προβλέπει ο Πρωθυπουργός να τα έχει όλα και να συναντιέται μέσω των υπηρεσιών του με το κάθε άτομο χωρίς διαμεσολάβηση. Στον ελληνικό κόσμο, παραδείγματος χάρη στο Βυζάντιο, ο μονάρχης, ο βασιλέας που είναι εκλεγμένος κιόλας, γιατί η κεντρική πολιτεία στην Μητρόπολη
είναι ο Δήμος και η Σύγκλητος, κυβερνήτης είναι ο Βασιλέας, αλλά που εξαρτάται από αυτούς εκλέγεται και ανακαλείται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ασκεί, όπως λέει ο ίδιος, ένομον επιστασία, δηλαδή η εξουσία του βασιλιά, όπως και η εξουσία στα συντάγματα της Επανάστασης, δεν συναντιέται η κεντρική εξουσία με τον πολίτη, ο πολίτης συναντιέται μέσω του κοινού της πόλης με την κεντρική εξουσία. Δεν υπάρχει η έννοια της πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της συντριπτικής κατοχής του πολιτικού συστήματος που ασκείται πάνω σε έναν έκαστο υπήκο. Αναφέρεστε στη διάκριση των εξουσιών. Ακούστε, η μυθολογία της διάκρισης των εξουσιών έχει να κάνει με την εποχή της απολυταρχίας. Γιατί την επικαλείται ο Μοντεσκιέ? Αυτό που κάνει είναι να λέει στο μονάρχη, μη τα έχεις όλα εσύ. Χώρισέ τα να έχει ένα μέρος το κοινοβούλιο, που ήταν φεουδαλικό κοινοβούλιο βεβαίως, η δικαιοσύνη να είναι ξεχωριστή, να έχεις και εσύ την κυβερνητική εξουσία, αλλά να εξαρτάσαι και από το κοινοβούλιο. Να μην είναι δικό σου το κράτος. Αυτό είναι φεουδαλική σκοπή. Γιατί νομίζετε ότι μυθολογείται σε τέτοιο βαθμό σήμερα η έννοια της διάκρισης των εξουσιών, παρόλο που είναι και ανέφικτη? Γιατί ακριβώς όταν μιλάμε για διάκριση των εξουσιών, σημαίνει πώς θα κάνουμε τη διαρρύθμιση στην κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας, δηλαδή εκεί που υπάρχει ο μονάρχης. Να μην έχει ο Πρωθυπουργός και την δικαιοσύνη στα χέρια του και την νομοθεσία. Όμως, γιατί αυτό είναι χήμερα και έτσι κι αλλιώς δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ούτε καν με την αντιπροσώπευση? Διότι όταν σήμερα κάποιος κατέχει την εκλογική πλειοψηφία που μαγειρεύεται για να αλλάξει σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συγχρόνως κατέχει κατά τρόπο αδιαίρετο το σύνολο των θεσμών της πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει τους υπουργούς του, διορίζει και πάβει όλους τους προέδρους ή διευθύνοντες συμβούλους όλων των δημόσιων οργανισμών, των κρατικών οργανισμών μάλλον. Και συγχρόνως αυτός νομοθετεί στη Βουλή. Είναι, νομίζετε, διανοητό να ψηφίσει η Βουλή άλλο νόμο από αυτόν που θέλει ο Πρωθυπουργός? Όχι βέβαια. Και η δικαιοσύνη λοιπόν πάλι ανήκει στο κράτος. Όλα ανήκουν στο κράτος. Άρα όλα ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, όταν εγώ και εσείς θα έχουμε μια αστική διαφορά, διότι θα σας παραβιάσω τα σύνορα ή θα μου παραβιάσετε τα δικά σας, δεν πρόκειται να παρέμβει ο Πρωθυπουργός, εκτός και αν είναι ένας εκ των δύο φίλων του. Αλλά όταν όμως είναι να συζητήσουμε τα μείζωνα ζητήματα, εκεί γι' αυτό διορίζονται οι δικαστικές εξουσίες, αλλά και να μην διορίζονται πάλι το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή και εκεί υπάρχει, αφού είναι κρατικός θεσμός η δικαιοσύνη, ο έλεγχος της εξουσίας. Και γι' αυτό διαπιστώνουμε, παραδείγματος χάρη, ότι η πολιτική δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Για ποια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μιλάμε, για ποια δημοκρατία ή αντιπροσώπευση μιλάμε, όταν ο μονάρχης, όπως και ο Λουδοβίκος, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Και γνωρίζουμε ότι μάλιστα τα ελληνικά συντάγματα έχουν πρόνοιες τις οποίες ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα είχε προβλέψει για να μπορέσει να μην υπαχθεί στη δικαιοσύνη ο πολιτικός, εκτός εάν είναι να τον πάμε μέχρι εκεί που θα πλήξουμε τον αντίπαλο. Οι περίφημες εξεταστικές επιτροπές. Κατά τι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν ο βουλευτής παίζει το ρόλο του δικαστή? Πού είναι η διάκριση λοιπόν των εξουσιών? Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε. Η διάκριση των εξουσιών είναι η προσαρμογή της διάκρισης των λειτουργιών της δημοκρατίας που μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, παρατηρώντας τη δημοκρατία, στην μοναρχική πραγματικότητα. Τι σημαίνει η διάκριση των λειτουργιών? Έρχεται λοιπόν η δημοκρατία με παρατηρητή τον Αριστοτέλη και μας λέει ή στην
η πολιτεία διασφαλίζει τρεις ουσιώδεις λειτουργίες. Την κυβέρνηση, την νομοθεσία και τη δικαιοσύνη. Γιατί βάζει αυτές τις τρεις λειτουργίες στην πολιτεία? Διότι σήμερα την πολιτεία την ενσαρκώνει το κράτος. Θεωρεί κανείς διανοητό να αποσπάσει το πολιτικό σύστημα ή ένα μέρος του και να το δώσει κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στην κοινωνία, και να μην ανήκει στο κράτος? Όχι, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι μοναρχία. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης που παρατηρεί τη δημοκρατία μας λέει ότι η κυβερνητική και η νομοθετική λειτουργία ανήκει στον Δήμο, η δικαστική εξουσία, αν δεν πρόκειται για επιμέρους δικαστικές πράξεις όπως αστικές διαφορές, ιδιοκτησίας κλπ, ανήκει πάλι σε έναν άλλον Δήμο, την Ηλιαία, που είναι πολλοί άνθρωποι και αποδίδει το του δικαίου αίσθημα σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας. Δεν υπάρχει λόγος, προσέξτε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει διάκριση σε διαφορετικά πρόσωπα ή σε διαφορετικές ομάδες των τριών λειτουργιών, διότι δεν έχουμε εξουσία ώστε να γίνει ολοκληρωτικό το κράτος. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει υποκείμενο κυριαρχίας. Ο πολίτης αποφασίζει κατά περίπτωση και ασκεί νομοθεσία και διακυβέρνηση. Και απλώς η δικαιοσύνη διαχωρίζεται, διότι εκεί είναι άλλο το αντικείμενο. Άρα μόνο και μόνο αυτό δείχνει την απάτη, την ιδεολογική απάτη της νεωτερικότητας με αφετηρία το διαφωτισμό. Ότι δηλαδή σήμερα το σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Είναι μια απλή εκλόγιμη και μάλιστα αυστηρής κοπής μοναρχία, η οποία έχει όλα τα ολιγαρχικά χαρακτηριστικά. Αναφερθήκατε στα δικαιώματα. Δεν χρειαζόταν να εμπνευστούν οι Έλληνες της τουρκοκρατίας από την περιθωριακή αυτή δυτική ομάδα της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού μέσα στην απολυταρχία, για τον εξής λόγο, ότι μέσα στα κοινά δεν έχουν την αντίληψη της ατομικής ελευθερίας, έχουν την αντίληψη της καθολικής ελευθερίας στο ατομικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Εάν διαβάσετε τα συντάγματα της περίοδου της τουρκοκρατίας, των κοινών, δηλαδή των πόλεων, παραδείγματος χάρη της πόλης του Μελένικου, που τώρα ήταν μια ελληνική πόλη που τώρα ανήκει στη Βουλγαρία, θα διαπιστώσετε ότι και οι ελευθερίες, αλλά σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο οι ατομικοί, προνοούνται, και βεβαίως το πολιτικό σύστημα προσαρμόζεται σε αυτή την καθολική ελευθερία, δηλαδή είναι δημοκρατικό. Και ως προς τα δικαιώματα, ακόμα προνοείται και ο φυλακισμένος να δικαιούται ζεστασιάς, θέρμανσης δηλαδή, φωτισμού τη νύχτα, για να μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται και θέλει να κάνει και ούτω καθεξής. Συνεπώς δεν εμπνέονται από τη Δύση, αλλά και ως προς το πολιτικό και οικονομικό σύστημα και ως προς την ελευθερία και ως προς τα περίφημα δικαιώματα εμπνέεται από την ιστορικότητα του πολιτιακού πολιτισμού των Ελλήνων. Και μία ακόμα διευκρίνηση που σήμερα δεν τη γνωρίζουμε. Σήμερα γνωρίζουμε μόνο την ατομική ελευθερία, όχι όμως την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ελευθερία. Εκεί είμαστε υπήκοοι σε καθεστώς που αν μας έβλεπε ο Αριστοτέλης θα έλεγε είμαστε δούλοι. Αυτό που όμως έχουμε είναι τα δικαιώματα. Το δικαίωμα είναι ετερονομία. Εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι έχουμε δικαιώματα. Εκεί που είμαστε ελεύθεροι δεν μας χρειάζονται τα δικαιώματα. Το δικαίωμα είναι κοινωνικό και πολιτικό. Παραδείγματος χάρη στο πεδίο της εργασίας δεν είμαστε ελεύθεροι. Έχουμε εκχωρήσει την ελευθερία μας σε κάποιον, τον εργοδότη, για να αποφασίζει αυτός για το τι θα κάνουμε στις ώρες που θα εργαζόμαστε. Άρα εκεί μας θωρακίζει η νομοθεσία με δικαιώματα. Να μην μπορεί ο εργοδότης να παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα και να με στέλνει στο σπίτι του
να του πιούνω τα πιάτα ή να του κάνω και άλλες δουλειές. Το δικαίωμα λοιπόν δεν είναι ανώτερο της ελευθερίας. Είναι περιθωριακό που προστατεύει το άτομο, δηλαδή την ελευθερία του εκεί που δεν είναι ελεύθερος. Την ατομική μου ελευθερία στο πεδίο της εργασίας, στοιχειωδώς. Στην πολιτική ζωή την ελευθερία την ατομική σήμερα, την ατομική μας ελευθερία από την πολιτική εξουσία του κράτους. Βάζουμε δηλαδή αναχώματα να μην μπορεί ο αστυνομικός να μπει στο σπίτι μου χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Αυτό είναι δικαίωμα. Δεν είναι... Και λένε πολλοί σήμερα όλοι αυτοί οι βαθιστόχαστοι στοχαστές της νεωτερικότητας ότι έχουμε, λέει, και ατομικά και κοινωνικά και πολιτικά μάλλον ελευθερίες. Από πού και ως πού. Γιατί ορίζουν την ελευθερία στο ατομικό ως αυτονομία και στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο ως δικαίωμα. Δηλαδή, επειδή διαδηλώνω είμαι πολιτικά ελεύθερος, όχι. Είναι ένα δικαίωμα την ελευθερία και την μεταβάλλει σε εξουσία για να τον πιέσω να μου δώσει κάποια πράγματα τα οποία θέλω. Ο πολιτικός λόγος σήμερα δεν είναι ελευθερία. Είναι δικαίωμα που προσαρτάται στην ατομική ελευθερία. Για να γίνει ο πολιτικός λόγος ελευθερία, πρέπει να εγκατασταθούμε μέσα στη δημοκρατία, δηλαδή να αποκτήσουμε πολιτική ελευθερία και αρθρώνοντας τον πολιτικό λόγο να προχωρήσουμε στη συνέχεια εμείς στη λήψη της απόφασης. Δεν συντρέχουν αυτά τα ζητήματα. Αυτή η απόλυτη σύγχυση που υπάρχει σήμερα, λοιπόν, έχει οδηγήσει σε αυτό που ιδεολογικά μας κατατρίχει, δηλαδή στη διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας. Ξέρετε τι θεωρούν νεωτερικό? Την εκλόγιμη μοναρχία και τα δικαιώματα. Ξέρετε τι θεωρούν προνεωτερικό? Τη δημοκρατία και την καθολική ελευθερία. Στην καθαρέουσα λέγεται «πιάσε τα αυγό και κούρευτο». Δηλαδή, διαπράττουν μία απάτη σε επίπεδο μόνο λόγου, μόνο σήμαντου δόγματος, που δεν επιτρέπει στον κοινό νου να βγάλει τις παροπίδες για να στοχαστεί υπό μία ευρύτερη έννοια και να πει «δεν είμαστε στο ανώτερο στάδιο που μας λένε, αλλά είμαστε σε ένα εξαιρετικά πρώιμο στάδιο εξέλιξης, ανθρωποκεντρικής εξέλιξης των κοινωνιών, που αγνοούμε θεμελιώδη πλην της βρεφικής μας ηλικίας στην οποία ζούμε». Οι βαθιστόχαστες, ας πούμε, φιλόσοφοι της νεωτερικότητας, έτσι πώς το λέτε εσείς, η κριτική που ασκούν κυρίως για την ελευθερία όσον αφορά στην αρχαία Ελλάδα είναι η εξής, άμα είμαι σωστός, ότι κατοχυρωνόταν απλά τα πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή το δικαίωμα του εκλέγεστε. Ενώ η νεωτερικότητα έρχεται να ανοίξει τη βεντάλια των δικαιωμάτων, όπως είπατε και εσείς, να κατοχυρώσει ατομικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, η ελευθερία της έκφρασης κτλ., τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, η κοινωνική ασφάλιση κτλ., και τα πολιτικά δικαιώματα. Προφανώς τα έχετε διαβάσει αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι. Προσέξτε λίγο. Στη δημοκρατία, και δεν μιλάμε μόνο για τη δημοκρατία της Αθήνας, γιατί σας είπα είναι ατελής. Η δημοκρατία της Αθήνας κατοχυρώνει την καθολική ελευθερία, ατομική, κοινωνική και πολιτική, και όχι δικαιώματα, αλλά κατοχυρώνει την καθολική ελευθερία με τους όρους της αυτοκυβέρνησης, όχι του εκλέγην και εκλέγεστε. Είναι το εκλέγην και εκλέγεστε έχει να κάνει μόνο με ορισμένες αρχές, οι οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις στην κλήρωση το στρατηγό, γιατί μπορεί να βγει ένας τυφλός, ένας κουτσός, ένας γέρος και ούτω καθεξής.
Όλα τα άλλα λοιπόν είναι δευτερεύοντα και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κυκλική κλήρωση. Αλλά γιατί έχουμε την κυκλική κλήρωση? Διότι είναι, οι αρχές είναι άνευ σημασίας, είναι συντονιστικές της γενικής αναφοράς του θεσμού της δημοκρατίας που είναι η Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου δεν εκλέγει, κυβερνάει, νομοθετεί. Σήμερα είναι η Βουλή, μάλλον η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που κάνει τα πάντα αυτά. Άρα τι τις προσάπτουν της δημοκρατίας και μάλιστα της δημοκρατίας μετά το Βυζάντιο που έχει εφαρμόσει τη δημοκρατική αρχή και στην οικονομία? Ότι δεν εκλέγει? Λάθος. Αναφερθήκατε στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μα είναι απολύτως κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στη δημοκρατία. Από αρχής μέχρι τέλους. Εδράζεται στην αρχή της ιδιοκτησίας. Στα δικαιώματα, μα δεν χρειάζονται, αγαπητέ μου, δικαιώματα, διότι όταν είσαι ελεύθερος δεν χρειάζεται να διαδηλώσεις, διότι εσύ αποφασίζεις. Διαδηλώνεις όταν δεν αποφασίζεις εσύ και αποφασίζει κάποιος άλλος για να τον εξαναγκάσεις να αποφασίσει σύμφωνα με τη θέλησή σου. Συγχρόνως ο νόμος έχει να κάνει με το κανονιστικό πλαίσιο που ζουν οι άνθρωποι. Δεν έχει να κάνει με την προστασία τους, διότι όταν είσαι στη δημοκρατία δεν κινδυνεύεις από κάποια εξουσία να σου στερήσει το παραμικρό, διότι δεν υπάρχει εξουσία. Είναι εωτερική, με τον Καντ, με τον Χέγγελ κλπ. Αγνοώντας πλήρως αλλά και ιδεολογικά απεχθανόμενη τη δημοκρατία, όπως και όλοι είναι εωτερικότητα, τι λένε? Ότι η δημοκρατία, επειδή το πολιτικό σύστημα, την πολιτεία την κατέχει ο Δήμος, είναι ολοκληρωτισμός. Τι μας λένε? Ο ολοκληρωτισμός έχει δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να κατέχει κάποιος την καθολική πολιτική αρμοδιότητα, όλο το πολιτικό σύστημα, και το δεύτερο είναι να συντρέχει, να υπάρχει υποκείμενο της πολιτικής εξουσίας. Με άλλα λόγια, να είναι κάποιος πολιτικά κυρίαρχος και να υπάρχει, να κατέχει δηλαδή την πολιτική δίκη εξουσίας και να υπάρχει επιπλέον υποκείμενο εφαρμογής, άσκησης αυτής της εξουσίας, η κοινωνία, να είναι ιδιώτης και να την καταδυναστεύω. Η δημοκρατία έχει τον πολίτη, το σύνολο των πολιτών που αυτοκυβερνιόνται. Θα αποφασίσει ο πολίτης να ασκήσει ολοκληρωτισμό στον εαυτό του, να στερήσει δικαιώματα και ελευθερίες στον εαυτό του? Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό, ότι εσείς ή εγώ θα ψηφίσω υπέρ του να αυτομαστιγώνομαι? Ποιος θα μου ασκήσει πρώτα-πρώτα, αφού δεν υπάρχει πολιτική εξουσία, τον ολοκληρωτισμό που επικαλούνται? Επειδή απεχθάνονταν την καθολική ελευθερία, επομένως την πολιτική ελευθερία, επιχειρηματολόγησαν, μάλιστα όπως ο Μπενζαμέν Κονστάν, που είναι και η κυρίαρχη ιδεολογική παράμετρο σήμερα, ότι η ατομική ελευθερία μόνη είναι ανώτερη από την κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Ξέρετε, το ακούμε και σήμερα αυτό, ότι το συλλογικό είναι κίνδυνος για το ατομικό, αλλά το συλλογικό το εξομοιώνουν με την πολιτική εξουσία, γιατί η πολιτική εξουσία αποφασίζει για το σύνολο. Δεν αποφασίζει η κοινωνία η ίδια. Το συλλογικό δεν είναι λοιπόν η πολιτική εξουσία. Το συλλογικό είναι η κοινωνία συντεταγμένη σε δήμο, πολιτικά που κατέχει το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν το ατομικό, το συλλογικό, όταν θα μεταφραστεί σε πολιτική εξουσία, είναι απειλή για το άτομο, αλλά όμως όταν το άτομο συγκροτεί το συλλογικό, θεσμίζεται δηλαδή με τους όρους της δημοκρατίας, τότε το συλλογικό υποστασιοποιείται με όρους ελευθερίας και άρα το άτομο μέσα σε αυτό ολοκληρώνει την προσωπικότητά του ως καθολικός δρόν στα πράγματα. Το οποίο βέβαια, για να περάσουμε τώρα στο επόμενο στάδιο, κατά πόσο
η συγκρότηση του καποδιστριακού κράτους αποτελεί μια παρέκκληση από τα προαναφερθέντα ιδεώδη του ελληνισμού ή μια μετουσίωση σε ένα μεταγενέστερο χρονικό στάδιο? Καθόλου. Πρώτα-πρώτα, ο Καποδίστριας ήταν αντιμοναρχικός. Προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο και προσπαθούσε επίσης να πείσει το Λεοπόλδο, ροκανίζοντας το χρόνο, να έρθει μεν, αλλά να έρθει ως εκλεγμένος μονάρχης. Διανοήστε εκείνη την εποχή που οι ιδιοκτήτες των μοναρχιών κυκλοφορούσαν από χώρα σε χώρα, χωρίς καμία σχέση με τη χώρα και με την κοινωνία, να έρχεται ένας Καποδίστριας και να λέει να έρθει στην Ελλάδα, αλλά να υποβληθείς στην ψήφο του ελληνικού λαού για να έχεις και εκλογική νομιμοποίηση. Δεύτερον, το πολιτιακό σύστημα που επιχείρησε να εγκαθιδρύσει ο Καποδίστριας ήταν δέσμιο πρώτα-πρώτα της δυτικής απολυταρχίας, της ευρωπαϊκής απολυταρχίας. Δηλαδή ήξερε ότι για να μας αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία μας έπρεπε να δεχθούμε να μην είμαστε παραφωνία. Γιατί τα ελληνικά συντάγματα δεν ήταν μοναρχικά συντάγματα και μάλιστα δεν είχαν την έννοια της πολιτικής κυριαρχίας. Ήθελαν την πολεοκεντρική συγκρότηση, δηλαδή κοσμοπολιτιακή. Επομένως, έπρεπε να είναι προσεκτικός, γι' αυτό και έλεγε στους διαφόρους ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι το πολίτευμά μας είναι προσωρινό, για να γίνει ανεκτή η παρουσία της ελληνικής επανάστασης και αποδεχτεί η ανεξαρτησία. Επίσης, ήταν η εποχή που έπρεπε να συγκροτήσει κράτος. Δεν υπήρχε, είχε σβήσει και η επανάσταση ουσιαστικά. Τι έπρεπε να κάνει? Να κυκλοφορεί με το σταυρό στο χέρι, όπως λέμε? Έπρεπε λοιπόν να συγκροτήσει κεντρική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, εκεί που ήταν το κλειδί για να κατανοήσουμε τον Καποδίστρια είναι η προσπάθειά του να επαναφέρει, επειδή διαλύθηκαν στη διάρκεια της Επανάστασης, στα κοινά τη δημοκρατία, να επανεισαγάγει την έννοια του Δήμου, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών του κοινού, να αποφασίζει και όχι να κρατάει τη σφραγίδα του κοινού ο προύχοντας που την κρατούσε χωρίς να έχει κοινωνική υποστήριξη από κάτω. Άρα είχε με τα μέτρα της σημερινής εποχής προωθημένα δημοκρατικά χαρακτηριστικά η σκέψη του Καποδίστρια, με τους όρους της εποχής ήταν έτη φωτός μπροστά από τις απολυταρχίες και τις φεουδαλικές αντιλήψεις της εποχής και όχι μόνο έτη φωτός μπροστά, αλλά συναρμοσμένος με την ιστορικότητα του πολιτιακού πολιτισμού των Ελλήνων. Ένα άλλο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται είναι ότι η μετέπειτα κομματοκρατία έχει τις ρίζες της στις πελατειακές σχέσεις που υπήρχαν με το σύστημα των Κοτσαμπάστων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Πιστεύετε ότι αυτό ευθύνεται ή είναι ένα μεταγενέστερο ατυχές ιστορικό συμβάν που συνδέεται με την προσάρτησή μας σε ξενόφερτες και δυτικές ιδεολογίες? Προσέξτε λίγο. Το κράτος αυτό που εμφυτεύθηκε στην μήτρα του ελληνισμού δεν είναι αντίστοιχο με τον πολιτικό πολιτισμό των Ελλήνων. Όπως σας είπα, αυτό το κράτος αρμόζει σε κοινωνίες που μόλις βγαίνουν από τη φεουδαρχία. Ο ελληνικός κόσμος ήθελε την κοσμόπολη που ήταν αντίστοιχη της κοινωνίας της οικουμένης, της φάσης δηλαδή της ολοκλήρωσης, της μετά τον κρατοκεντρισμό ολοκλήρωσης του ελληνικού κόσμου. Και μέσα σε αυτόν ενσωματωνόταν η πόλης και μέσα στις πόλεις η δημοκρατία. Ο Ρήγας μάλιστα θέλει τη δημοκρατία και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό το κράτος είναι ξένο σώμα. Είναι σαν να σας φορέσω, να θέλω να σας φορέσω τα ρούχα
που είχατε όταν σας βάφτισαν. Είναι σαν να σας βάζω σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό, που σημαίνει θα διαλύσετε και τον βρεφονηπιακό σταθμό και συγχρόνως και εσείς θα τρελαθείτε. Λοιπόν, αυτό συνέβη με την ελληνική κοινωνία, με την προσθήκη ότι υπέστη και συντριπτική αλωτρίωση, με την έννοια ότι πίστεψε πως αυτός είναι ο υπέτειος, ο τριτοκοσμικός και όχι το κράτος. Λοιπόν, η πελατειακή σχέση στο πλαίσιο αυτό δεν έχει να κάνει με την τουρκοκρατία. Δεν έχουμε πελατειακές σχέσεις στο πλαίσιο των κοινών που είναι οι θεμελιώδεις κοινωνίες των πόλεων. Είχαμε ένα είδος όχι πελατειακής σχέσης αλλά εξαγοράς αξιωμάτων σε επίπεδο κεντρικής οθωμανικής εξουσίας που είναι ούτως ή άλλως δεσποτική και επομένως εκεί υπήρχε αυτή η παρέκκληση, όχι όμως στην τουρκοκρατία η πελατειακή σχέση. Η πελατειακή σχέση στη δημοκρατία δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει δημαγωγία αλλά όχι πελατειακή σχέση. Η πελατειακή σχέση είναι αυτοφιές υποπροϊόν του κράτους της απολυταρχίας που εμφυτεύτηκε στον ελληνικό κόσμο. Γιατί? Διότι όταν ο πολίτης, το άτομο, η ελληνική κοινωνία είχε τα προβλήματά της να επιλύσει στο πλαίσιο του κοινού της τουρκοκρατίας, πήγαινε στη Μάζοξη, όπως λεγόταν, στην εκκλησία του Δήμου, έθετε τα προβλήματά του και εκεί τα επέλυε. Ή στους μικρότερους Δήμους που ήταν οι συντεχνίες, που ήταν οι ενορίες και ούτω καθεξής. Έλυνε από κοινού με όλους τα προβλήματα και τα δικά του και του κοινού. Γι' αυτό και παραδείγματος χάρη το δημοσιονομικό σύστημα αποφάσιζε εάν οι χείρες και τα ορφανά, οι φτωχοί θα πληρώσουν και τι, εάν οι πλούσιοι και ούτω καθεξής. Στην περίοδο λοιπόν του νεωτερικού απολυταρχικού εμφυτεύματος που το διαδέχθηκε η συνταγματική και μετά η εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε σήμερα. Τι συμβαίνει? Αυτός ο οποίος είχε συνηθίσει να πηγαίνει στο Δήμο, άρα να ζει τη δημοκρατία και να αυτοκυβερνιέται, τώρα που διαπιστώνει ότι το πολιτικό σύστημα του το πήρε ο μονάρχης και οι άλλοι γύρω του, οι πολιτικοί, τι κάνει? Πηγαίνει σε αυτούς για να λύσει το πρόβλημά του. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι ο πολίτης έχει πολιτική ανάπτυξη δημοκρατίας και δεν έχει την αντίληψη της μάζας που έχει ο δυτικός άνθρωπος ως εξερχόμενος από τη φεουδαρχία, της αγέλης, είναι, μεταβάλλεται σε μειονέκτημα με την έννοια ότι δεν έχει ο πολίτης της δημοκρατίας, διαθέτει πολιτική ατομικότητα και όχι αντίληψη αγέλης, μάζας. Δεν έχει λοιπόν τη δυνατότητα να λειτουργήσει συλλογικά παρά μόνον ατομικά και να διαπραγματευτεί την ψήφο του, που είναι με άνισους όρους και γι' αυτό ο πολιτικός βρίσκει τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει δίκτυα πελατείας που διαρθρώνονται στην εκλογική του περιφέρεια ή στην επικράτεια προκειμένου να κάνει τις δουλειές του. Δηλαδή αποδομή τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής, γιατί δεν υπάρχει η συντεταγμένη κοινωνική συλλογικότητα. Δεν υπάρχει δήμος. Το άτομο λοιπόν που διαθέτει πολιτική ατομικότητα, άρα πολιτική ανάπτυξη δημοκρατίας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιώτης συλλογικά, χρειάζεται θέσμιση. Θα μου πείτε, αφού το ίδιο κράτος έχουμε εδώ και στη Δύση, γιατί και εκεί, το είπα πριν, εκεί λειτουργήσε επί μακρόν ο δημόσιος χώρος για ένα πολύ απλό λόγο, ότι μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού προσωπικού η συνάντηση δεν γινόταν μέσα στο θεσμό της πολιτείας, γιατί και εκεί η κοινωνία είναι ιδιώτης, αλλά γινόταν στο επίπεδο της ιδεολογίας. Η φιλελεύθερη ή σοσιαλιστική ιδεολογία τι είναι?
είναι ιδεολογίες της μετάβασης από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό. Δεν είναι η μία ανώτερη της άλλης. Ο φιλελευθερισμός είναι η συνεχής ροή. Ο σοσιαλισμός έρχεται εκεί που οι κοινωνίες είναι σε καθυστέρηση και χρειάζονται ανατροπές. Άρα κατάργηση της φεουδαλικής ιδιοκτησίας και όχι σταδιακό μετασχηματισμό. Γι' αυτό και δεν έχουμε σοσιαλιστικές επαναστάσεις στην Δύση, που ήταν η πρωτοπορία στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό, αλλά έχουμε στη Ρωσία, έχουμε στην Κίνα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε ως προς αυτό, ότι και το πολιτικό σύστημα δεν επιτρέπει την συλλογικότητα, τη συνάντηση της κοινωνικής συλλογικότητας με την πολιτική και μετασχηματίζεται σε πελατειακή σχέση και οι ιδεολογίες της μετάβασης δεν λένε τίποτα για τον Έλληνα. Διότι το ζητούμενο για τον Έλληνα δεν είναι η έξοδος με τον φιλελευθερισμό ή με τον σοσιαλισμό από την φεουδαρχία, είναι η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και η διατήρηση αυτής της αξιοπρεπούς ελεύθερης λειτουργίας του. Γι' αυτό και θα διαπιστώσετε μέσα στο κλίμα της πελατειακής σχέσης που δημιουργεί αυτό το κράτος, το αίτημα του πολίτη είναι είτε να δημιουργηθεί στην περιοχή του να εγκατασταθεί μια δηλοχεία, παραδείγματος χάρη, δηλαδή μια στρατιωτική μονάδα για να κινήσει την παραγωγή, είτε το υποκείμενο της πελατειακής σχέσης να διοριστεί κάποιος από το πλεονάζον προσωπικό που δεν επαρχεί ιδιοκτησία για να το θρέψει στο δημόσιο. Διότι ακριβώς αυτό το σύστημα λοιπόν της κομματοκρατίας που έχει ως όχημα την πελατειακή σχέση έχει και μια άλλη ιδιότητα. Να μην επιτρέπει να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές τάσεις. Δηλαδή τη μεγάλη, η απάντηση σε ένα άλλο επίπεδο του τι ήταν η τουρκοκρατία, η μεγάλη αστική τάξη των Ελλήνων της τουρκοκρατίας που ηγεμόνευε κυριολεκτικά σε τρεις αυτοκρατορίες δεν της επιτράπει ποτέ να μπει και μάλιστα θεσμικά στην ελληνική επικράτεια. Γιατί? Διότι αυτοί οι οποίοι είχαν στα χέρια τους το πελατειακό σύστημα και την κομματοκρατία, άρα που ενέμοντο δίκαιη ιδιοκτησία στο κράτος, θα γινόταν πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Θα ήταν αναγκασμένοι να μοιραστούν δηλαδή την εξουσία του κράτους, άρα τα αγαθά, με τους αστούς. Και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν και αναγκασμένοι να ασκήσουν ταξικές πολιτικές, φιλελεύθερες ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι γινόταν με τη Δύση. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος δεν λειτουργήσε ποτέ ως δημόσιος χώρος, διότι ακριβώς ήταν αναντίστοιχο προς την φύση της κοινωνίας. Και καταλήξαμε σήμερα τη μεγαλύτερη αλωτρίωση που πέτυχε αυτή η κομματοκρατία είναι να πείσει την κοινωνία ότι φταίει αυτή που είχε πολιτική ανάπτυξη οικουμένης, γιατί δεν μπορεί να εναρμονιστεί με ένα προπολιτικό μοναρχικό κράτος για να λειτουργήσει συλλογικά. Το είπε χαρακτηριστικά ο Χαρίλαος Τρικούπης, ξέρετε, που είχε θαυμασμό στο αγγλικό μοντέλο της απολυταρχίας, ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει, λέει, παραγωγικά αυτό το κράτος, πρέπει ο πολιτικός να απελευθερωθεί από τον πολίτη. Όχι ο πολιτικός να υπαχθεί στην συλλογικότητα του Δήμου και να λειτουργεί ως εντολοδόχος, αλλά να καταργήσουμε τον πολίτη και να τον μεταβάλουμε σε μάζα. Δηλαδή την πολιτική του συμπεριφορά που είχε κληρονομήσει από την τουρκοκρατία. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κοντογιώρη, για να έρθουμε και να κάνουμε μια επίκαιρη ερώτηση. Είχα δει σε μια συνέντευξή σας, είχατε διατυπώσει την εξής άποψη, ότι η Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός πολιτισμός έχουν την πρωτοπορία όσον αφορά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους. Μήπως αυτό όμως τίθεται ένα αμφιβόλο? Βλέπουμε δηλαδή διώξεις δημοσιογράφων τώρα στη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε παραβίαση προσωπικών δομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατηρείται αυτή η πρωτοπορία ακόμα και σήμερα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για πρωτοπορία,
πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πρωτοπορία είναι σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι με την έννοια της ανθρωποκεντρικής πρωτοπορίας, δηλαδή της εξελικτικής βιολογίας του ελεύθερου ανθρώπου. Είπαμε ότι είναι στην βρεφική της ηλικία. Το γεγονός ότι ζούμε τη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους και όχι την μικρή κλίμακα της πόλης, δεν αλλάζει τα δεδομένα. Είναι μεγάλη κατάκτηση η μεγάλη κλίμακα, που πρέπει να πω ότι δεν είναι κατάκτηση του δυτικού κόσμου, είναι κατά μετακένωση κατάκτηση του Βυζαντίου, στην άνω περίοδο του Βυζαντίου, δηλαδή από τον 9ο αιώνα και μετά, έχουμε το μετασχηματισμό της Οικουμενικής Κοσμόπολης σε κράτος εθνικό της μεγάλης κλίμακας. Εάν έχουμε, και αυτό μετακένωσε στη Δύση, ο 9ος αιώνας είναι κομβικός διότι ενσωματώνει στον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, στον ελληνικό πολιτισμό τους Ρώσους και επαναφέρει σε αναγεννησιακή διαδικασία τη Δύση. Και εννοείται μετακενώνει και τον πνευματικό πολιτισμό στους Άραβες. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν τη μεγαλειώδη του Βυζαντίου οικοδομείται η έννοια της μεγάλης κλίμακας, αλλά που ο ελληνικός δρόμος τι έλεγε για τη μεγάλη κλίμακα, να κρατήσουμε το κεκτημένο το ανθρωποκεντρικό του ελληνικού κόσμου, τη δημοκρατία, και να το εγκαταστήσουμε στο κράτος της μεγάλης κλίμακας. Μετακενώνοντας αυτό στη Δύση και έχοντας την εξέλιξη, η Δύση κατακτά με την δύναμη των όπλων, αλλά και για εσωτερικούς λόγους του Βυζαντίου που δημιούργησε τις προϋποθέσεις της ανάσχεσης αυτής της εξέλιξης, δημιουργεί το δικό της δρόμο προς την εσωτερικότητα και ηγείται σε αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτό το πλαίσιο, τι συμβαίνει. Φτάνουμε στη μεγάλη κλίμακα, αλλά απορρίπτουμε όλο το κεκτημένο του ελληνικού κόσμου. Πώς θα δικαιολογήσει λοιπόν η Δύση αυτή την απόρριψη για να ξεκινήσει από μηδενική αφετηρία την μετάβασή της στον ανθρωποκεντρισμό, την υπέρβαση δηλαδή της φεουδαρχίας του Μεσαίωνα, με δύο ρήξεις. Η μία με την κοσμοϊστορία, την ανθρωποκεντρική, εκβάλλει το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία από την ελληνική συνέχεια και βάζει ως συνδετικό κρίκο της αρχαιότητας ανθρωποκεντρική με την εωτερικότητα, έστω πρώιμη ανθρωποκεντρική, τη φεουδαρχία, ένα άλλο κοσμοσύστημα, κοινωνίες χωρίς ελευθερία. Αυτά είναι άλματα σκέψης τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ούτε ένας θεός, ξέρετε. Να μας πει δηλαδή ότι κάποια στιγμή πεθάναμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, γίναμε δουλοπάρικοι και ξαφνικά η δουλοπαρικία μας έκανε ξανά ελεύθερους. Λοιπόν, και πώς γνωρίζαμε, η Δύση και η Ευρώπη γενικά δεν γνώριζε τίποτε για τον ελεύθερο άνθρωπο, δεν γνώριζε τίποτε για την Ευρώπη, για την αρχαιότητα. Η Ευρώπη γεννιέται στο Βυζάντιο και με τη δυναμική της μετακένωση απορρίπτει τη φεουδαρχία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ακριβώς αυτής της μετάβασης που είναι όμως από μηδενική αφετηρία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη ρήξη. Η δεύτερη ρήξη ποια είναι? Με τις έννοιες. Τι πονηρά φύση έχει η νεωτερικότητα ως προς αυτό? Παίρνει, παραλαμβάνει τις έννοιες των κλασικών χρόνων, δηλαδή της δημοκρατίας, της καθολικής ελευθερίας και όλα αυτά, και τους αδειάζει το περιεχόμενο και ορίζει με βάση αυτές τις έννοιες το πολιτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό σύστημα του Σόλωνα. Για να σας το δώσω με το ελληνικό παράδειγμα. Δηλαδή, οι έννοιες της εποχής του Περικλή να ορίσουν τις έννοιες της εποχής του Σόλωνα, της δημοκρατίας, στη μοναρχία. Αυτό γιατί το κάνει? Για να νομιμοποιήσει το πολιτικό της σύστημα ως δημοκρατικό. Άρα να μην έχει σε επίπεδο ενιών, άρα
πολιτιακής πραγματικότητας και ιστορικότητας κατωτερότητα έναντι του ελληνικού κόσμου για να νομιμοποιήσει την ηγεμονία. Τι λέει η αντίληψη του ηγεμόνα? Ότι αν θέλεις να ηγεμονεύσεις πρέπει να ελέγξεις το περιεχόμενο των ενιών και την ιστορία, να την οικειοποιηθείς. Λοιπόν, αυτό κάνει η Δύση. Όταν λοιπόν μου λέτε, λέμε για πρωτοπορία της Δύσης, εννοούμε πρωτοπορία στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό έναντι των άλλων χωρών. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα της μοναρχίας στην Ευρώπη λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι στην Κίνα, που είναι αυταρχικό, ή στη Ρωσία ή στην Αφρική. Αυτό είναι πρωτοπορία, αλλά μέσα στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό. Δεν είναι έναντι της συνολικής ανθρωποκεντρικής πρωτοπορίας. Δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε οικουμένη. Και γι' αυτό λοιπόν δικαιολογούνται οι διώξεις και όλα αυτά, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Διότι συζητάμε σήμερα για την τεχνολογία της επικοινωνίας. Ξέρετε, η τεχνολογία όταν είναι στα χέρια του μονάρχη είναι δίκοπο μαχαίρι για την ελευθερία του ατόμου και τα στοιχειώδη κοινωνικοπολιτικά του δικαιώματα. Όπου δηλαδή την εξουσία δεν τη βολεύει, τα περιορίζει ή τον παρακολουθεί ή ό,τι. Όταν όμως στοχαστούμε με τους όρους της αντιπροσώπευσης ή της δημοκρατίας, τότε τον έλεγχο της τεχνολογίας τον αναλαμβάνει η κοινωνία εν όλο ή εν μέρη. Που σημαίνει τι? Ότι το χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να, ως το νέο έδαφος για να εγκαθιδρύσει την αντιπροσώπευση ή τη δημοκρατία, δηλαδή τη θέσμησή της. Τότε λοιπόν δεν τίθεται θέμα να ελέγξει, να ασκήσει διώξεις, να παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Συνεπώς διαπιστώνεται ότι το πολιτιακό σύστημα είναι εκείνο που καθορίζει του ποιες χρήσεις θα έχει η τεχνολογία ή η σχέση γενικότερα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κοντογιώργη, όσον αφορά το πολιτικό σύστημα. Η ερώτηση είναι η εξής. Αποδέχεστε τη διάκριση μεταξύ άμεσης και έμεσης δημοκρατίας? Γιατί είχα διαβάσει ότι έχετε μια σχετική, έχετε μια ιδιαίτερη άποψη και τοποθέτηση πάνω σε αυτή τη διάκριση. Θα θέλατε να μας τη διατυπώσετε? Δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Έχω την άποψη που ορίζει η γενεολογία των ενιών. Η διάκριση άμεση και έμεση δημοκρατία εισήχθη από το διαφωτισμό και την εωτερικότητα γενικώς για να ταξινομήσει τη μοναρχία στις δημοκρατίες. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία, διότι δεν υπάρχει άμεσο και έμεσο φαινόμενο. Το τραπέζι που ή η καρέκλα που κάθεστε δεν είναι έμεση ούτε άμεση. Είναι καρέκλα ή τραπέζι. Το ίδιο και ένα πολιτικό σύστημα. Είναι μια πραγματικότητα, ένα φαινόμενο. Ή είναι ή δεν είναι. Η γενεολογία λοιπόν των πολιτικών συστημάτων διδάσκει ότι έχουμε μοναρχία, αντιπροσώπευση, δημοκρατία. Είναι τρία εντελώς διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Η μοναρχία, στη μοναρχία κατέχεται το σύνολο του πολιτικού συστήματος από το μονάρχη και τους πέριξ αυτού, έχει θεσμούς, όπως είχε και στην αρχαιότητα η μοναρχία. Δεν είναι ο μονάρχης, ο μονάρχης αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η κοινωνία όμως είναι ιδιώτης. Μπορεί να εκλέγει το μονάρχη της, αλλά αυτό δεν τη μεταβάλλει σε δημοκρατία ούτε σε αντιπροσώπευση. Διότι το είδος του πολιτικού συστήματος δεν κρίνεται από την ψήφο γενικώς, αλλά από το περιεχόμενο της ψήφου. Όταν το περιεχόμενο της ψήφου λέει ότι ο πολίτης εκλέγει τον μονάρχη, αλλά από εκεί πέρα γίνεται ιδιώτης και δεν ξαναέχει σχέση με την πολιτική και δεν μπορεί να τον ανακαλέσει, δεν μπορεί να του υπαγορεύσει τη θέλησή της κλπ, σημαίνει ότι είμαστε σε μοναρχία.
εάν δεν εκλέγεται ο μονάρχης, είναι κληρονομική απόλυτη μονάρχια, εάν εκλέγεται είναι αιρετή εκλόγιμη μονάρχια. Η αντιπροσώπευση τι λέει? Ότι ο μονάρχης δεν είναι πρώτα-πρώτα ένας, αλλά είναι συνοδικό περισσότερα τα σώματα της πολιτικής εντολής, αλλά κυρίως κατέχει μόνο την ιδιότητα του εντολοδόχου. Στη μοναρχία είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Στην αντιπροσώπευση την ιδιότητα και άρα τις αρμοδιότητες του εντολέα τις παίρνει η κοινωνία που για να τις ασκήσει συγκροτείται σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας, όπως είναι και η Βουλή. Και ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες για να δούμε σε ποια εποχή ζούμε, σε ποια φάση. Μας λέει ο Αριστοτέλης τι έκανε ο Σόλωνας μετά τη Συσάχθη. Για να μην ξαναέχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, δηλαδή καταδολίευσης του ατόμου μέσω του δανεισμού, εγκαθίδρυσε, λέει, την αντιπροσώπευση. Τι ήταν? Έδωσε στον Δήμο, στην κοινωνία που τη συγκρότησε σε Δήμο, την αρμοδιότητα του εκλέγην, του ανακαλήν, του ελέγχην, την πολιτική, του ευθύνην, να τον δικάζει εάν παραβεί τις εντολές σου και το καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής. Άρα λοιπόν ο πολιτικός στην αντιπροσώπευση εκτελεί αυτά, κυβερνάει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δήμου, που είναι εντολέας. Στη δημοκρατία καταργείται η διάκριση εντολέα και εντολοδόχου και η κοινωνία παραλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που έχει στη μοναρχία ο Πρωθυπουργός και η παρέα του. Άρα λοιπόν κυβερνήτης, νομοθέτης και όλα τα άλλα είναι η κοινωνία εν προκειμένου. Άρα λοιπόν αυτή η γενεολογία των πολιτικών συστημάτων, που αντίστοιχα έχουμε και στα οικονομικά συστήματα βεβαίως, τι μας λέει? Ότι υπάρχει ένας σκοπός. Η δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, όπως και η μοναρχία, δεν είναι αυτός σκοπός. Έρχεται να πραγματοποιήσει κάτι που ανήκει, έχει παραχθεί στις κοινωνίες και ανήκει στο αξιακό του σύστημα, δηλαδή την ελευθερία. Εάν η ατομική μας ελευθερία έχει προέχουσα θέση και μόνο, τότε μας αρκεί η μοναρχία, η εκλόγιμη. Εάν όμως έχουμε ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία ως αδιαπραγμάτευσες θέσεις για τη ζωή μας, τότε πρέπει να έρθει η δημοκρατία για να θεσμοθετήσει αντιστοίχως την απόλαυση αυτών των ελευθεριών. Όταν λοιπόν μας λένε οι κύριοι αυτοί ότι απέναντι σε αυτό το σύστημα που μας δηλώνει ότι πέτυχε το θαύμα, που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δηλαδή ότι είναι συγχρόνως και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, είναι μόνο μοναρχία, και μας μιλάνε για άμεση δημοκρατία, πρώτον δεν ξέρουν τι είναι η δημοκρατία και ποιο σκοπό έρχεται να εκπληρώσει. Δεύτερον, δεν γνωρίζουν ή το γνωρίζουν αλλά τους αρέσει ότι τυπολογούν και την μοναρχία στις δημοκρατίες. Και μας μιλάνε για τα δημοψήφισματα που είναι, λέει, και μάλιστα με λαϊκή πρωτοβουλία. Τι σημαίνει λαϊκή πρωτοβουλία? Ότι κάποιες ομάδες αντί για τα κόμματα θα κινήσουν τη διαδικασία, θα μαζέψουν υπογραφές για να γίνει το λεγόμενο δημοψήφισμα. Λοιπόν, δηλαδή όπως γίνεται κάθε 4 ή 7 χρόνια ή όσα η εκλογή του μονάρχη, θα γίνεται και για ένα συγκεκριμένο ζήτημα μία ψηφοφορία την οποία θα την προκαλούν άλλοι και όχι η κοινωνία. Γι' αυτό και είπα ότι δεν είναι απλώς ιδεολογική απάτη, αλλά είναι και ο φερετζές της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας για να μην αλλάξει το σύστημα. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Για να έχουμε αντιπροσώπευση ή δημοκρατία πρέπει η κοινωνία να είναι καθημερινός θεσμός, όπως είναι η Βουλή. Για όλες τις υποθέσεις και όχι μόνο για μία. Αρκεί να διαβάσουν, εάν δεν αντέχει το μυαλό τους, μάλλον εάν αντέχει το μυαλό τους στην αντίληψη, αν θέλετε, της δημοκρατίας,
το Ρήγα. Ο Δυστυχής το λέει ξεκάθαρα. Γι' αυτό και ο Ρήγας είναι ο μεγάλος θεωρητικός της δημοκρατίας στη μεγάλη κλίμακα. Ο Ρουσό ο Δυστυχής και δεν κατάλαβε πολλά πράγματα της δημοκρατίας, αλλά και στο τέλος κατέληγε ότι στη μεγάλη κλίμακα δεν είναι εφικτή. Πρέπει να ξαναπάμε στην πόλη. Είναι οι περιορισμοί του μεταφεουδαλικού ανθρώπου που διαβάζει Αριστοτέλη ή τους άλλους και δεν μπορεί να κατανοήσει πολλά πράγματα. Πως εκεί φτάνει το μυαλό τους. Αλλά η αντίληψη περί άμεσης και έμεσης δημοκρατίας είναι μια ιδεολογική απάτη που αποβλέπει στο να κρατήσει τον άνθρωπο εγκυβωτισμένο στο μοναρχικό καθεστώς και όχι να μετεξελιχθεί στην αντιπροσώπευση στη δημοκρατία. Πάντως αυτή η ιδεολογική αυταπάτη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι γενικά για την έννοια του δημοψηφίσματος η θεωρητική ας πούμε του συνταγματικού δικαίου το ονομάζουν αυτό σαν μια μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας. Έτσι το ονομάζουν. Δηλαδή κοινωνία των πολιτών. Μου λέτε κάτι. Γιατί είναι η εύσχημη τρόπη για να διαφεύγουμε επειδή αντιλαμβάνονται ότι το άμεση και έμεση δεν βγάζει πουθενά πια, μιλάνε για συμμετοχικές και άλλα είδη δημοκρατιών. Τι σημαίνει συμμετοχική δημοκρατία? Η δημοκρατία προϋποθέτει η κοινωνία να έχει ενσαρκώσει το πολιτικό σύστημα. Άρα θεσμικά να συμμετέχει. Αυτοί τι εννοούν συμμετοχική δημοκρατία? Να διαδηλώνουμε, να μπαίνουμε ως αφισοκολλητές στα συνδικάτα ή στα κόμματα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει η δημοκρατία ή είναι ή δεν είναι. Όταν προσθέτει κανείς επιθετικούς προσδιορισμούς σε μία κύρια έννοια, σημαίνει ότι ακυρώνει την κύρια έννοια και βάζει μπροστά τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Τέλεια. Αν ο Μιχάλης δεν έχει να κάνει κάποια άλλη ερώτηση, εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο εύρος και όσον αφορά το βιβλίο σας και τις μετέπειτα ερωτήσεις που σας κάναμε. Αν θέλετε να πείτε πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι αφού μιλήσαμε για το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο «Ελληνισμός και Ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας» είχε σκοπό να δείξει πώς τι ήταν ο ελληνισμός στην περίοδο της τουρκοκρατίας, που είναι η αρχαιότητα στο Βυζάντιο και στους κλασικούς χρόνους, και που κατέληξε με την συντριπτική ήττα που υπέστη στην Επανάσταση, για εσωτερικούς λόγους κυρίως, και τι συνέπειες είχε η εμφύτευση του απολυταρχικού κράτους και στη συνέχεια του κράτους της εκλόγιμης μοναρχίας για τον ελληνισμό. Αναλογιστείτε μόνο ότι ήταν μια υπερδύναμη ο ελληνικός κόσμος υποκαθεστώς εθνικής κατοχής και κατέληξε σήμερα να μην μπορεί να σταθεί στο χάρτη ως μια κουτσουλιά κρατική στον πλανήτη με όρους αξιοπρέπειας. Αναλογιστείτε ότι το 1815, λίγο πριν την Επανάσταση, υπολογιζόταν στα αξιόπιστα στα 9 εκατομμύρια, πολυπληθέστεροι οι Έλληνες των Βρετανών και των Τούρκων και των Γάλλων, και καταλήξαμε σήμερα εμείς να είμαστε περίπου 9 εκατομμύρια πάλι, οι Άγγλοι περί τα 70, οι Τούρκοι στα 85 και ούτω καθεξής. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τι έφτεξε. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, γιατί το κεντρικό αυτό ερώτημα στο τέλος καταλήγει να δίνει, και μάλιστα με αξιόπινο τρόπο στο βιβλίο, τα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν ακόμη χειρότερα σε χειρότερα αποτελέσματα, με κίνδυνο να χαθεί η ίδια η ελληνική κοινωνία, η Ελλάδα, αν παραμείνει χώρα, να μεταβληθεί από χώρα σε χώρο, δηλαδή σε μη πολιτισμικά συγκροτημένη ελληνική κοινότητα. Αυτό ακριβώς είναι και το συμπέρασμα του βιβλίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ήταν μια απολαυστικότατη συζήτηση. Σέβομαι απόλυτα και την τεχνοκρατική σας προσέγγιση και το εύρος των γνώσεών σας. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Για τους υπόλοιπους θεατές του καναλιού, share, like και subscribe, και προφανώς θα γυρίσουμε πολλές περισσότερες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ εγώ.